βασισμένη στο μοντέλο της βιώσιμης κινητικότητας και συμπεριλαμβάνοντας όλα τα έργα ανάπλασης που έχουν ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν το προσεχές διάστημα. Η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Ρεθύμνου καταγράφει 6 σημειακές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν σημαντικά, σύμφωνα με το μελετητή, στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, δίδοντας προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες. Κυκλοφοριακή μελέτη, είπαμε, είναι ένα επιστημονικό, το επιστημονικό αποτέλεσμα, είναι μια επιστημονική εργασία που έχει σαν αποτέλεσμα να μας δείξει κυρίως δύο ζητήματα που έχουν τεθεί. Το πρώτο είναι εάν η μελέτη του 96 που υπάρχει ήδη στην πόλη του Ρεθύμνου και έβαλε ουσιαστικά τις βάσεις για την κυκλοφοριακή λογική στην πόλη. Εάν λοιπόν αυτή η λογική είναι επίκαιρη, εάν μπορεί να λειτουργήσει. Και το δεύτερο είναι να μας δώσει τις παρεμβάσεις εκείνες και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούμε ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε κυκλοφοριακά την πόλη σε σχέση με τα έργα που συνεχώς γίνονται στους κύριους και δευτερεύοντες δρόμους. Η μελέτη προβλέπει 6 σημειακές παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία της πόλης και είναι ένα εργαλείο το οποίο θα επεξεργάζεται το Γραφείο Συγκοινωνιών του Δήμου, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, το οποίο θα κάνει μετρήσεις με ειδικά όργανα, η αγορά των οποίων έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, προκειμένου να διαμορφώνονται αναλόγως οι κυκλοφοριακές επιλογές. Εξισορροπεί λοιπόν την κινητικότητα και την προσπελασιμότητα στην πόλη, με την έννοια ότι μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος μάλλον, μπορούσε να κυκλοφορεί άνετα μόνο το αυτοκίνητο. Τώρα μπορεί να κυκλοφορεί άνετα και ο πεζός και το ποδήλατο. Οπότε εξισορροπείται η προσπελασιμότητα. Και το δεύτερο είναι με σημειακές παρεμβάσεις και μέσα από συγκεκριμένες κυκλοφοριακές λογικές να επιλέγουμε κάθε φορά ένα μοντέλο σε επίπεδο τοπικό ή υπερτοπικό. Σημαντικό κομμάτι της μελέτης αφορά στη συγκοινωνία, για την οποία προτείνεται να είναι όπως και σήμερα γραμμική, δηλαδή να ξεκινά από το ύψος του στρατοπέδου και να φτάνει μέχρι και τον Πλατανιά. Όπως τονίζεται στην αναλυτική μελέτη, η συγκοινωνία μπορεί να γίνεται από 9 συνολικά λεωφορεία και το κόστος θα μπορεί να είναι ανταποδοτικό των εισπράξεων που θα γίνονται από παραβάσεις στάθμευσης. Πιθανόν λοιπόν ο Δήμος να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση είτε με το ΚΤΕΛ είτε με κάποιον ιδιώτη, ώστε τα 9 λεωφορεία που προβλέπει η μελέτη να εξυπηρετούν αδεκάλυπτο τη συγκοινωνία με τα μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κόστος. Υπάρχει ήδη ένα γραφείο κυκλοφοριακών στο Δήμο Ρεθύμνου που έχει επαντρωθεί και πρόκειται να εμπλουτιστεί περαιτέρω, που μπορεί κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση να επιλαμβάνεται των θεμάτων των κυκλοφοριακών της πόλης. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα εκπρόσωποι του Δήμου θα έχουν συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ και με τον συγκοινωνιολόγο του, στον οποίο έχουν αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης της κυκλοφοριακής σύνδεσης του αστικού λεωφορείου, όπου θα τεθεί το ζήτημα παντρέματος της αστικής συγκοινωνίας με την υπεραστική.